Αύριο στις 7.30 ώρα το απόγευμα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Σπυριδάκη και τον κύριο Τσάτσο, οι οποίοι είναι ο πρόεδρος, η πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του μιας εθελοντικής ομάδας, το διαβάζω για τους άλλους, για το οποίο περισσότερα λόγια θα σας πει η κυρία Απογιούνογλου. Απλώς εγώ θέλω να πω ότι πραγματικά εγώ δεν γνώριζα αυτή την εθελοντική ομάδα, η οποία είναι και καθαρά ελληνική εθελοντική ομάδα. Δεν ακολουθεί κανένα πρότυπο ευρωπαϊκό. Οι πιο πολλές εθελοντικές ομάδες είναι, να το πω, παρακλάδια ευρωπαϊκών. Αυτή είναι μια, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, καινοτομία, μια εθελοντική ομάδα, η οποία αυτό που κάνει είναι για τους περισσότερους αυτονόητο, το ότι όταν θέλω να διαβάσω κάτι, απλώς το πιάνω και το διαβάζω. Πολύ απλό. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων που είτε γιατί έχουν προβλήματα όρασης είτε κινητικά προβλήματα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Γι' αυτό το λόγο η συγκεκριμένη εθελοντική ομάδα προσπαθεί εδώ και 2 χρόνια να βοηθήσει αυτό το είδος τα άτομα. Στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου αυτή τη στιγμή έχει αναπτυχθεί ένα πολύ γενναίο δίκτυο εθελοντών, που διαβάζουν και το διαβάζω για τους άλλους, εννοούν ότι είτε πάω σε ένα στούντιο και υπογραφώ ένα βιβλίο, όπου μετά μπορώ και δημιουργώ μία ακουστική τύπου βιβλιοθήκη για άτομα που έχουν την ανάγκη και θέλουν να πάρουν να το ακούσουν και το βιβλίο, ή είναι ζωντανή ανάγνωση όπου πηγαίνουν εθελοντές σε μέρη όπως είναι παιδιά σε ορφανοτροφία που μπορεί να είναι πολύ μικρής ηλικίας και να μην μπορούν να διαβάσουν, αναλφάβητοι σε φυλακές, σε γυροκομείο, σε άτομα τα οποία είναι κινητικά ανάπηρα και δεν μπορούν να κρατήσουν ένα βιβλίο ή που έχουν βεβαίως προβλήματα όρασης. Όλη αυτή η ομάδα λέγονται έντυπο ανάπηροι, άνθρωποι που έχουν αναπηρία στην ανάγνωση του εντύπου. Και η ομάδα αυτή και ηχογραφεί βιβλία και διαβάζει ζωντανά βιβλία, ανάλογα την περίσταση. Έχουν αρχίσει και δημιουργούνται σιγά σιγά μικρές ακουστικές βιβλιοθήκες, ενσωματωμένες μέσα σε άλλες βιβλιοθήκες μεγάλες, και αυτό θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα να μπορούσαμε και εδώ στοιχείο να το κάνουμε. Η ίδια η εκδήλωση αύριο έχει ως στόχο να προσελκύσουμε άτομα που μπορεί να θέλουν να στελεχώσουν ένα τέτοιο δίκτυο εθελοντών, ώστε να μπορούμε να κάνουμε και εδώ ένα μικρό παράρτημα εθελοντικού δικτύου του «Διαβάζω για τους άλλους». Εκείνο που έχει σημασία είναι να πω ότι το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο πραγματικά σαν πολιτιστικό κέντρο θεώρησε ότι ο Παχιακός Σύλλογος, που εκπροσωπεί ένα μεγάλο αριθμό ατόμων με αναπηρία, θα μπορούσε να είναι ο εταίρος και συνδιοργανωτής σε αυτή την πολύ σπουδαία εκδήλωση, και βέβαια τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί επιτελεί πραγματικά ένα κοινωνικό έργο. Εμείς σαν Παχιακός Σύλλογος έχουμε ένα δίκτυο εθελοντών, υποστηρικτών μελών μας, όχι σε όλες ίσως τις ανάγκες τους, αλλά αυτή η ανάγκη πραγματικά νομίζω ότι πέρα από την εξυπηρέτηση μιας καθημερινής ανάγκης που έχει ο κάθε άνθρωπος, αυτό το πλησίασμα και κυρίως, Μίτση, αφορά τη ζωντανή παρουσία ανθρώπων που είναι αποκλεισμένοι στα σπίτια τους λόγω κινητικής αναπηρίας που δεν του επιτρέπει να συμμετέχει καθόλου στο κοινωνικό σύνολο, πραγματικά θα του δώσει όχι μόνο την ικανοποίηση ότι θα διαβάσει ένα βιβλίο, μέσω ενός άλλου βέβαια, αλλά θα νιώσει και την παρουσία του ανθρώπου κοντά του.